Κυρίες και κύριοι, να πάμε εμείς τώρα στην Μαρία την Ανδρονίκου, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη, στην κορύφωση της θα έλεγα, η εκδήλωση διαμαρτυρίας, η ιδίωρη αποχή λοιπόν από τα μαθήματά τους, από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού στο Δάλι. Μαρία μου, και πάλι σε σένα. Κατερίνα, καλημέρα και πάλι. Σε 5 λεπτά λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η ιδίωρη αποχή από τα μαθήματα τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών εδώ στο ΓΑΜΑ Δημοτικό Ιδαλίου. Τα αιτήματά τους τα γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια χρόνια υπόθεση η οποία περιμένει τη λύση της. Έχω δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ από την πρώτη στιγμή και προσπαθούν να δώσουν έτσι φωνή στα παιδιά αυτά τα οποία καθημερινά βασανίζονται λόγω της κατάστασης. Θα ξεκινήσω με τον Δήμαρχο Ιδαλίου, τον κύριο Καλένο. Κύριε Καλένο, ακόμα μια προσπάθεια την οποία σας βρίσκει και εσάς εδώ παρόν. Να σας καλημερίσω πρώτα, να πω ότι ναι, είμαστε παρόν και θα είμαστε παρόν μέχρι να βρει τη λύση του το πρόβλημα. Φαίνεται ότι καταρχήν είχε εκπνεύσει η προθεσμία των 8 μηνών που είχε θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τη μετακίνηση. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο δεν είναι ότι επεράσαν 8 μήνες και αν το πρόβλημα θα λυνόταν σε ένα, δύο, τρεις μήνες, τότε εντάξει, θα κάναμε και άλλη υπομονή και εμείς και οι δημότες μας και τα παιδιά τους. Δεν έχετε καμία ενημέρωση για νέο. Φαίνεται ότι υπάρχει δυστοκία στο να προχωρήσουν τα πράγματα έγκαιρα για να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού για πάρα πολλούς λόγους. Από τη μια είναι η γραφειοκρατία, από την άλλη κάποια άλλα συμφέροντα τα οποία δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Αν απλά μπορεί ο καθένας να τα υποψιάζεται. Από την άλλη, και εδώ θα κάνω μια έκκληση. Ο Υπουργός Γεωργίας έχει ορίσει, πέρα από το τμήμα περιβάλλοντος που θα κάνει τις αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών μελετών για το πού θα πάνε τα ασφαλτικά, 4 ακαδημαϊκούς οι οποίοι θα κάνουν τις αξιολογήσεις. Δεν μπορούν οι 4 ακαδημαϊκοί να παίζουν στην τύχη τη φήμη τους και τα διπλώματα τους με τόση εμπειρία τόσα χρόνια, και κάνω έκκληση σε όλους. Και προπάντων, θέλουμε παρακαλώ τα κόμματα, γιατί μπαίνουμε και σε εκλογές. Το θέμα της μετακίνησης των ασφαλτικών και της υγείας των παιδιών του Δήμου Ιδαλίου, της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, να τα αφήσουν μακριά από κομματική εκμετάλλευση και εκλογική εκμετάλλευση. Να αφήσουν τους ακαδημαϊκούς να κάνουν τις αξιολογήσεις. Και αν οι αξιολογήσεις των ακαδημαϊκών λένε ότι δεν πρέπει να πας σε έναν χώρο, εμείς δεν θα επιμένουμε να πας σε συγκεκριμένο χώρο, διότι δεν θέλουμε το πρόβλημα μας να το μεταφέρουμε αλλού. Αν όμως κρίνουν ότι μπορούν να πάνε, τότε θα πρέπει να πάνε. Με λίγα λόγια, κάποιους πρέπει να εμπιστευτούμε σε αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα και να προχωρούμε. Λοιπόν, θα προχωρήσω. Έχω μαζί μου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων εδώ του ΓΑΜΑ Δημοτικού Ιδαλίου, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου, ο οποίος έτσι είναι πρωτοστάτης, θα πούμε, αυτής της κατάστασης. Καλημέρα καταρχήν στους ακροατές σας. Είμαι πρωτοστάτης, δεν θα το έλεγα είμαι πρωτοστάτης, απλώς αγωνιζόμαστε για έναν κοινό καλό, αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας. Είχε πει προηγουμένως και ο κύριος Δήμαρχος ότι σήμερα εκπνέει το χρονοδιάγραμμα το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε θέσει από τις 22 Ιουλίου του 20 για μετακίνηση των εργοστασίων. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα που να μας ικανοποιούν, οπότε ζητούμε και εμείς εκ νέου παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να μας καθορίσει ένα τελικό πλέον χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτά θα μετακινηθούν. Η ζωή των παιδιών μας πλήττεται, η ποιότητα της ζωής των παιδιών μας πλήττεται καθημερινά, η υγεία τους προσβάλλεται. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζει αυτή η κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο πλευρό της προσπάθειας αυτής βρίσκεται τόσο η Υποέδωσο όσο και η Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων των Δημοτικών Σχολείων. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Τσίρτη. Ναι, καλημέρα σας. Είμαστε και εμείς εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια του μέλους μας. Είναι αδιανόητο να διεκδικούν και να απαιτούν την υγεία των παιδιών, των μαθητών μας. Οι αποφάσεις είναι εκεί, πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Βλέπουμε ότι όλες οι ενέργειες στην ουσία έχουν παγωποιηθεί. Υπάρχουν, όπως έχει αναφέρει και ο Δήμαρχος Ιδαλίου, πάρα πολλές μελέτες πλέον. Γι' αυτό και εκδόθηκε και απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
πρέπει επιτέλους να πάμε παραπέρα. Δηλαδή, να εξευρεθεί εκείνος ο τόπος στον οποίο θα μετακινηθούν τα εργοστάσια. Νομίζω ότι πλέον, όπως λέμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Θα πρέπει και οι δικές μας ενέργειες να είναι πιο δραστικές. Και είμαστε στο πλευρό του συνδέσμου μας για περισσότερες ενέργειες, δραστικά μέτρα, είτε σε επίπεδο των Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας, είτε και Παγκύπρια. Το ίδιο και εσείς φαντάζομαι, κυρία Βασιλείου. Βεβαίως, η ΠΟΕ δεν θα μπορούσε να μην ήταν εδώ παρούσα. Το δικαίωμα, όπως έχω πει πολλές φορές, σε έναν περιβάλλον όπου δεν θα κινδυνεύει η υγεία εκπαιδευτικών, μαθητών και βεβαίως των κατοίκων της κοινότητας, είναι αδιαπραγμάτευτο. Επομένως και εμείς με τη σειρά μας στεκόμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να κάνουν εκείνα που πρέπει να κάνουν ακριβώς για να μετακινηθούν τα εργοστάσια στη βάση της περιβαλλοντικής μελέτης, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, οι ειδικοί να δώσουν έτσι τα φώτα τους ακριβώς για να μετακινηθούν τα εργοστάσια εκεί και όπου δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση είτε στο περιβάλλον είτε σε κατοίκους άλλων περιοχών. Αλλά το ζήτημα πρέπει να έχει λυθεί χτες. Το δικαίωμα των παιδιών να είναι σε περιβάλλον που να μην κινδυνεύει η υγεία τους, δεν το διαπραγματευόμαστε, έτσι. Των παιδιών αλλά και όλων των κατοίκων που σε εσάς ερχόμουν τώρα. Λοιπόν, κύριε Ηροδότου, ο κύριος Σέλιος Ηροδότου είναι εκπρόσωπος εδώ των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να μου μεταφέρετε τα αισθήματα, τα συναισθήματα που επικρατούν ανάμεσα στους κατοίκους. Σίγουρα υπάρχει εκνευρισμός, θυμός, αλλά πέρα αυτού μας το θυμίζουν καθημερινά για να θυμιάσεις από τα καυσαέρια των εργοστασίων. Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στο σχολείο, την νέα ελπίδα αυτής της περιοχής και θέλουμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο επιτακτικά να μας καθορίσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να μετακινηθούν οι δύο βιομηχανικές μονάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα, δεν θα μπορούσα παρά να κλείσω με τα ίδια τα παιδιά, τα οποία είναι τα άτομα τα οποία βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό, για να μας πούν έτσι λίγο πώς είναι η κατάσταση. Θέλω να μου πεις το όνομα σου. Μαρίνα. Μαρίνα μου, εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό, πώς το βιώνεις αυτή την κατάσταση? Στην τάξη και στο διάλειμμα πολλές φορές νιώθω μια ανασχήμη μυρωδιά. Η οποία δεν σου αρέσει, φαντάζομαι. Ναι. Και αναγκάζεσαι να μείνεις στην τάξη? Ναι, και δεν μπορώ να αναπνέψω. Μάλιστα. Ο φίλος μου εδώ, το όνομα σου? Ανδρέας. Εσύ σε ποια τάξη είσαι? Εψιλο δημοτικού. Λοιπόν, εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό, σε δυσκολεύει η κατάσταση αυτή? Όταν βγαίνω έξω στην τάξη, κάποιες φορές δεν μπορούμε να βγούμε. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αναπνοή και άλλα πολλά πράγματα. Εσένα, φίλε μου? Νεκτάριος. Ναι. Και γιατί είσαι εδώ σήμερα? Επειδή διαμαρτύρομαι για τα εργοστάσια, για τον αέρα μας, για το κασέριο. Μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από εμάς, Κατερίνα. Σας έχουμε δώσει μια γενική εικόνα. Να πούμε ότι η διαμαρτυρία αυτή συνεχίζεται. Θα έχει συνέχεια 27 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο στις 10 το πρωί, όπου αυτοκινητοπομπή από εδώ θα καταλήξει μέχρι το Προεδρικό. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.